Αντένε 936 centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Σεβασμιότατε καλώ ήρθατε. Χαίρετε, καλημέρα Τι κάνετε, κύριε. λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να ε, είμαστε. Ναι. Ε, <laughs> πολύ καλά. Λοιπόν. Ε, Σεβασμιότατε, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε να πούμε για τα υπόλοιπα μας θέματα, ε, έχουμε ένα θέμα που μας έχει γίνει γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, έχουμε μιλήσει μάλιστα και με τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος εκεί της Αγίας Κυριακής, τον κύριο Ηλία Τσαλουκίδη. Μας έχει πάρει και όλο το χωριό τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να κάνουμε για την Αγία Κυριακή. Οι άνθρωποι το λένε και με παράπονο, το λένε και ε, με όλους τους τρόπους. Ε, θέλουν τον δικό τους παπά αποκλειστικά για την Αγία Κυριακή γιατί όπως όλοι μας είπαν η Αγία η Κυριακή έχει δώσει τον νομό πέντε ιερωμένους, όχι έναν δύο, πέντε ιερωμένους και θέλουν να έχουν έναν μόνιμο δικό τους παπά αποκλειστικά δικό τους. Δεν μπορούμε να τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα, <laughs> μπορούμε. Ε, να σας πω εγώ μακάρι η θέλησή μου καταρχάς είναι όχι μόνο κάθε χωριό να έχει έναν παπά ένα έχει και δύο. Η δυνατον τον εχει και δυο η θεληση μου και αυτό που θέλουμε να κάνουμε δηλαδή ως εκκλησία όπως ε, κάθε ένας έχει στο τομέα του θέλει να έχει μία δυναμικότητα γι' αυτό και η θέληση του μετροπολίτου ήταν όχι ένας, δύο σε κάθε ενορία Βεβαίως οι μας τώρα α, ακολουθούν την πορεία όλων των, α, των χωριών και της υπαίθρου που ερημώνονται. Αλλά αυτό θα γίνει ήδη έχω υπογράψει. Την ναι. μετάθεση Και ένας από τους ιερείς Ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος όπως λέμε εμείς ναι. γιατί, για να, Ένας από, από τους ιερείς που έχει έχουν... δώσει η Αγία Κυριακή Ένας από τους ιερείς που έχει δώσει η Αγία Κυριακή Ο πατέρας Γιώργιος. Που είναι και πρεσβύτερο από του άλλου, με αυτό το κριτήριο, εγώ αποφάσισα, που ήταν σε άλλα χωριά, ήδη θα αναλάβει την Αγία Κυριακή. Μέχρι τώρα δεν είχε η Αγία Κυριακή, εξυπηρετεί το από άλλα χωριά. Θα είναι ήδη... μόνο για την Αγία Κυριακή θα και την ή θα, θα εξυπηρετεί και άλλο γιατί χωριό. Από την Ιεροπηγή, συγγνώμη, εδώ το μικρόφωνο κάτι γίνεται. Ναι, γιατί από την Ιεροπηγή φεύγει ο ιερέα, θα πάει στη Διποταμία όπου κοιμήθηκε ένα άλλο ιερέα. Οπότε πρέπει να πάει, θα, πάει, θα, πάει, θα μετατεθεί στην Διποταμία ο πατέρα Πέτρο και θα αναλάβει τώρα την, την, Αγία Κυριακή και την Ιεροπηγή. Φέτο χειροτονήσαμε δύο ιερεί. Βέβαια, ναι. μα έφυγαν για τον ουρανό άλλοι δύο. Κάποιοι άλλοι πήραν μετάθεση, άλλοι δύο. Οπότε είναι μερικοί οι οποίοι ναι, μεν, αλλά είναι ασθενεί και δεν μπορούν να πιάσουν το άγιο ποτήριο. Οπότε, αλλά το επιδοφόρο είναι ότι κάναμε πέρσι έναν ιερέα. Είχα κάνει και έναν διάκονο. Φέτο έκανα δύο ιερεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μέλλον και να γίνουν και άλλοι όταν το πράττει. Υπάρχει κράτος... βούληση λοιπόν να γίνουν και άλλοι αίρε στον όνομα. Όχι, η βούληση πάντοτε υπάρχει. Η πολιτική θέληση που λέτε κι εσεί πάντοτε υπάρχει. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει και η ανταπόκριση από ε, ανθρώπου χριστιανού που θέλουν να γίνουν και έχουν και τα προσόντα να γίνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπάρχει αυτή η προσφορά. Η βούληση πάντοτε υπάρχει. Υπάρχει βέβαια και το κρίσιμο σημείο το κράτο. Να μας δώσει τις θέσεις Μέχρι τώρα από την κρίση και μετά Μας δίνει με το σταγονόμετρο Μία ή δύο θέσεις Λένα. σε κάθε Μητρόπολη ε, Εφόσον και του χρόνου Μας δώσει τις θέσεις αυτές Τις δύο που μας, δίνει, που μας έδωσε φέτος και πέρσι uh -huh. Θα χειροτερήσουμε άλλους δύο Με αυτή την προοπτική Υπάρχει και το στο μέλλον να, να γίνει ακόμα καλύτερη ανακατανομή και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή. Δικαιούται υπάρχει... όμω, σεβασμιότατε, η Αγία Κυριακή, όντω δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλο χωριό που να έχει δώσει τόσε ιερεί. Δηλαδή υπάρχει, η Διποταμία έχει δώσει 11. Η Διποταμία έχει δώσει 11. Βέβαια. Είναι από τα χωριά όμω που πραγματικά γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάθεση. είναι σεβαστό κυριακή, το αίτημα των αγία, ανθρώπων. Είναι... Μα πήραν και οι γυναίκε κλαίγοντα και... εδώ. Έχα. Θέλουμε τον παπά μα. Και αυτό ξέρετε είναι καλό με την έννοια πια. Ότι, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμο ακόμα και θέλει να έχει τον παπά του στο χωριό και θέλει όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα να εκτελεί όπω πρέπει με τον Εσπερινό του, με την Κυριακή του, με τη γιορτή του, με τη χαρά και τη λύπη του. Σωστό. Αυτό αν εσεί το λέτε, εγώ το, το πολλαπλασιάζω επί χίλια αυτό που λέτε και το συμφωνώ δεν υπάρχει περίπτωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Αγία Κυριακή θα έχει τον ιερέτη, ο οποίο είναι και μένει εκεί, άρα θα είναι άμεσα, θα ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε θρησκευτική και λατρευτική ανάγκη, μένει στο χωριό. Από πότε θα είναι εκεί, οπότε να λάβει υπέ... την Εγώ ήδη Κυριακή. υπέγραψα το χαρτί και θα ασφαλθούν σήμερα, νομίζω ότι μερικοί τα έχουν παραλάβει, αλλά θα τα παραλάβουν και θα γίνει, έγινε αυτή η αλλαγή. Ε, τώρα, το βασικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι η Αγία Κυριακή έχουν εξυπηρετείται έτσι κι αλλιώ. Είναι και το μοναστήρι δίπλα που και εκεί υπάρχει μια, έτσι, μια αναφορά. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ καλά. Όχι απλώ καλά, πολύ καλά. Την, ε, είπατε ότι θα είναι ο Παπαγιώργη στην Αγία Πατήρ Γιώργης, Γιώργης, Από ναι. πότε αναλαμβάνει. Ε, το έχει υπογραφεί η μετάθεση του. Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, από αυτή την Κυριακή και... μπορεί να είναι από τα Χριστούγεννα, θα είναι εκεί. Τα Χριστούγεννα θα είναι εκεί. Νομίζω δεν, είναι... δεν ξέρω και αν εχθέ πήγε. Δεν, δεν παρακολούθησε το πρόγραμμα. Το, 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 για το πρόγραμμα είναι υπεύθυνο. Η βάση του που, δηλαδή, θα είναι στην επίτροπος. Αγία Κυριακή και θα εξυπηρετεί και την Ιεροπηγή Μάλιστα, ναι. Αλλά θα μένει στην Αγία Κυριακή. Εκεί είναι το σπίτι του. <laughs> εκεί είναι το σπίτι του. Ναι. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά λέτε ο πατήρ Γεώργιος Ένα από του πέντε ιερεί είναι ήδη. Είναι μέληος, ήδη, λέτε στην Αγία Κυριακή. Ο επαναλαμβάνω, κοιτάξτε τα κριτήρια. Κάθε άνθρωπο έχει διάφορα κριτήρια. Εμεί πρέπει να είμαστε, εγώ τουλάχιστον ε, ω επισκοπό, και έχω ένα πλεονέκτημα. Ότι είμαι νέο, οπότε διάκημε προ όλου το, το αυτό. Και να θέλω να κάνω κάποιε διακρίσει δεν μπορώ γιατί είμαι νέο. Και δεν θέλω να κάνω διακρίσει. Οπότε όταν θέλω κάτι να κάνω, α πούμε, ρώτησα ποιο είναι ο πρεσβύτερο, με αυτά τα θέλω να έχω ένα κριτήριο. Όχι εκεί και ω έτυχε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Ε, θα δούμε λοιπόν τον πατέρα Γιώργιο στην Αγία Κυριακή, όπω θα ζητάνε οι κάτοικοι. Και πραγματικά ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην έχουν παράπονα και πάλι στο συγκεκριμένο χωριό. Να είναι όλα τακτοποιημένα. Όχι, γιατί το συγκεκριμένο χωριό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω χωριά, αλλά δεν ξέρω. Εγώ τα συμπαθώ. Γύρισα όλα τα χωριά και συμπαθώ όλα τα χωριά και όλου του κατοίκου. Πάρα Μες. πολύ. Και μου άρεσαν όλα τα χωριουδάκια. Ακόμα και κάποια χωριουδάκια που μου έλεγαν σε βασιμιότητα. Ε, δεν χρειάζεται. Μπορείτε να πάτε στο δεύτερο χρόνο τη αρχαιρατεία σα. Δεν έχουν κόσμο. Εκείνα τα συμπάθησα πιο πολύ από τα άλλα γιατί. Όταν, ας πούμε, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για να μην γίνουν διακρίσει. Όταν βλέπω ένα χωριό που παραμένουν άνθρωποι εκεί πέρα και κάνουν τον αγώνα τους και έχει και κάποια μικρά παιδιά τα οποία άλλες φορές πηγαίνουν συνήθω στα γειτονικά χωριά ή να δώσουν εξετάσεις κτλ. Ε, τώρα ένα παιδάκι πήγα σε ένα χωριό, ένα παιδί, ένα κόριτσι και τώρα δίνει εξετάσεις τρίτη ηλικίου. Σα κάποιο άλλο έχει ένα παιδί του Λύκειου που πηγαίνει κάθε μέρα μία ώρα να πάει και μία ώρα να γυρίσει με το λεωφορείο. Εντάξει, αυτό είναι ιδιαίτερη συμπάθεια μου. Και μακάρι και σε αυτά τα χωριά. Πήγα στο Δήμο των Πρεσπών και είδα εκεί μια κοπέλα νέα από που είσαι, από ένα χωριό τη επαρχία μου, που μου λένε ότι είναι έρημο. Κάνονται ελάχιστοι άνθρωποι. Ε, δεν μπορώ να μην πάω σε αυτό το χωριό. Μόνο γι' αυτό, έστω και αυτό το άτομο. Λοιπόν, εμεί οφείλαμε να σα μεταφέρουμε όλη την αγωνία των κατοίκων τη Αγία Κυριακή για να το έχετε υπόψη ότι το χωριό εκεί πραγματικά επιθυμεί διακαώ, θα το έλεγα. Από, από ό,τι καταλαβαίνω θεματικά. και εσεί έχετε μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την Αγία Κυριακή. Όχι, απλά γιατί ήταν. μου το έχετε τόσ, ξαναφέρει. Ήταν, το, ε, το έχουμε ξαναναφέρει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με την Αγία Κυριακή. Όντω, ναι. είχε ξανατεθεί ξανά με μια συζήτησή μα το θέμα ναι. και πάλι από ανθρώπου εκεί τη Αγία Κυριακή. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο το θέλετε. Και έχει και Και έχει και ωραίο φυσικά. Τώρα, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, γιατί εύχομαι, επαναλαμβάνω, όλα να κυλήσουν καλά ε, και να μην υπάρξει <κοί> κανένα πρόβλημα από εδώ και πέρα. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχουμε γιορτές μπροστά μα και έχετε ουσιαστικά μπει σε μια διαδικασία και δύο διαγωνισμών. Ναι, αυτό είναι Να έρθουμε λίγο σε αυτό, λοιπόν, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά και με του τρει ιεράρχε, αλλά και με τα κλεισάκια. Τι διαγωνισμοί είναι αυτοί. Να ξεκινήσουμε από, τους, πού θέλετε, από, τα, από το πιο απλό, για τον διαγωνισμό των τριών εναρχών Και πέρσι είχε προκηρυχτεί ο διαγωνισμό αυτό, επειδή είχα έρθει λίγο αργά, είχε γίνει λίγο πιο αργά, είχε προκηρυχτεί και ο διαγωνισμό. Φέτο, νομίζω, λίγο ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Και έχει να κάνει με μια, ένα διαγωνισμό λογοτεχνικό. Και φέτο, νομίζω, το θέμα είναι πολύ ωραίο. Το έχουμε πάρει από τον λόγο του Υπουργού Βορείου Ελλάδος τότε του Αυγουστίνου Θεολογίτη αν θυμάμαι καλά mm -hmm. ο οποίος κατά τη μετακομιδή των ε, οστών των λειψάνων του Γερμανού Καραβαγγέλη από την Αυστρία στην Καστοριά του 1959 στην Θεσσαλονίκη είχε πει ένα ωραίο λόγο όπως και άλλοι διασώζονται αυτοί οι λόγοι και εκεί ανάμεσα στα άλλα είπε ότι θέλουμε οι Έλληνε να ζήσουμε με ειρήνη δεν θέλουμε να παραβιάσουμε τις θύρες κανενός Ζητούμε από όλου και προσφέρουμε αγάπη και συνεργασία και αδελφοσύνη και ειρήνη. Και όλα αυτά γιατί είμαστε ελεύθεροι. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Γιατί αγαπούμε τη ζωή χωρί να φοβόμαστε το θάνατο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα και σε αυτό καλούνται τα παιδιά να γράψουν ένα δίκτυο. Συμμετέχουν εθελοντικά όσοι θέλουν. Όσα, όσα θέλουν, θέλουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι γυμνάσιο και λύκειο. Δεν ξέρω, ίσω του χρόνου να το σκεφτούμε καλύτερα να το κάνουμε και στο δημοτικό. Αλλά με κάποιο άλλο θέμα. Και τα παιδιά αυτά βεβαίω έχουμε και μετά ένα βραβείο, μία βράβευση. Νομίζω ότι γίνεται η απονομή του, αν δεν κάνω λάθο, στον Άγιο Νικάνορα, αν θυμάμαι καλά. Όχι, αυτο, όχι. αυτού του διαγωνισμού, του Άγιο Νικάνορα κάνει ένα ξεχωριστό διαγωνισμό, έκδοση ναι, 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 για το Δημοτικό. Ναι, 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 Εμεί τα παιδιά αυτά τα, θα τα βραβεύσουμε στην παραμονή των τριών ενεργών στο Μητροπολιτικό στην Ναό. Μητροπολιτικό και τα Ναό. βραβεία νομίζω δεν yeah. είναι ευκαταφρόνητα είναι. Για τα δύο πρώτα, δηλαδή το πρώτο και το δεύτερο παιδί στο διήγημα, θα πάρουν από 300 ευρώ το καθένα και το τρίτο από 200 ευρώ. Το ίδιο και στο γυμνάσιο. Άλλα στο λύκειο έχουμε δύο βραβεία του 300 και ένα του 200 ευρώ. Το ίδιο και στο γυμνάσιο: δύο 300 ευρώ και ένα 200. Και για το πείμα έχουμε ένα βραβείο, και τα βάλα λίγο λιγότερα. 150 ευρώ για το πρώτο βραβείο, 100 για το δεύτερο, το ίδιο και στο γυμνάσιο. Αλλά μας έχουν πει και κάποιοι. Ε, ότι προτίθενται να κάνουν δώρο και κάποιες mm. δώρα για τα παιδιά κάποιες συσκευές, κάποια κομπιούτερ αυτά θα τα ανακοινώσουμε εφόσον μας τα προσφέρουν mm. και κατά τη διάρκεια... Πώς δεν ασφαλίζεται ότι τα παιδιά έχουν δουλέψει μόνα τους για αυτή α. την... Α... Πώς λέμε εκεί πέρα όταν γράφει και το Σύνταγμα ναι. μη, τώρα το επαφύεται Σύνταγμα επαφείται στο στη θέληση και στο πατριωτισμό των ο, ο άρθρο του Συντάγματος Μάλιστα. <laughs> Μάλιστα, οπότε νομίζω ότι από ό,τι μου έχουν πει ό,τι Ακόμα και οι καθηγητές Αν δουν ότι κάτι Γιατί ξέρετε ότι όταν κάτι Είναι είναι τρεις καθηγητές φιλόλογοι Και τρεις θεολόγοι Που θα ελέγξουν τα κείμενα Και υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Ο πατέρας Στέφανος Ο οποίος εάν ισοβαθμίσουν Τότε επιλαμβάνεται Και βλέπει ποιο από τα δύο είναι καλύτερο δεν υπάρχει ισοβαθμία Έστω και για λίγα εκατοστά Κάποιος προκρίνεται Οπότε αυτοί έχουν πειρα και βλέπουν αν κάτι φαίνεται ότι είναι copy-paste. Και μετά έχουν δυνατότητα αυτό το κομμάτι. Το, νομίζω υπάρχουν προγράμματα που το βάζει στο κομπιούτερ και λες Είναι Υπάρχει αντίγραφο. Ε, αλλά δεν είναι και το ίδιο. Σωστό. Εδώ μέσα στα διαγωνίσματα. Προχθέ ήρθε ένα παιδί στη Μητρόπολη, επειδή δεν είχε κομπιούτερ, και με παρακάλεσε να δουλέψει με το κομπιούτερ του γραφείου μου και, να, και ανέβασε μετά. Το είδα, δούλεψε όλο το, κάθισε όλο το μεσημέρι και στο γραφείο μου, το καημένο παιδεύτηκε και μετά του είχε στείλει η δασκάλα ένα σύνδεσμο και ανέβασε την εργασία του στο σύνδεσμο. Και εκεί, α πούμε, θα μπορούσε κάποιο και οι, δάσκαλοι και οι καθηγητέ να πούνε τώρα το έγραψε μόνο του. Το πήρε copy paste. Και ο κίνδυνο βεβαίω και των γονέων. Εδώ λοιπόν <laughs> ναι. είναι ένας διαγωνισμός και πρέπει ειδικά για τα τέτοια ζητήματα να είναι ένας καθαρός διαγωνισμός. Ναι. Ε, υπάρχει όμω πέρα από τον διαγωνισμό για του τρει ιεράρχε, για τα παιδιά γυμνασίου και αλλικίου, ένα διαγωνισμό και για τα κλεισάκια. Ναι. Αυτό είναι, είναι από τι πρώτε ιδέε που είχα συλλάβει εδώ πέρα όταν ήρθα στην Καστοριά. Γιατί πραγματικά είναι μνημεία. Τα εκκλησάκια είναι μνημεία, και βέβαια τα μνημεία δεν είναι μόνο. Λίγα από, από τα 53 κλεισάκια που έχουμε, λέγαμε ότι μέχρι τώρα λεγόταν 73, 73 είναι μου το διασαφηνισε yeah. αυτό είναι όλα τα μνημεία που υπάρχουν στην Καστοριά και άλλων, ξέρω και τα εβραϊκά και τα μουσουλμανικά και κάποια κοσμικά είναι όλα τα μνημεία είναι 73 τα κλεισά και είναι γύρω στα 53 και ανήκουν στις δύο ενορίες τις παλιές ενορίες της Καστοριάς αυτά λοιπόν μέσα έχουν θησαυρού. μερικά από αυτά δεν έχουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον εξωτερικά αλλά μέσα κρύβουν μεγάλος από την άποψη των τυχογραφιών και των εικόνων και της ιστορίας οπότε και μου έχουν πει πάρα πολλοί Καστοριανοί μα πάρα πολύ. εγώ το έχω κάνει και τεστ ένας πολύ έτσι, Καστοριανός συγκεκριμένα έχω στο μυαλό μου έχει υψηλή θέση που δεν γνωρίζει όχι ένας, δύο, τρεις με ψηλή θέση στην κοινωνία και δεν γνώριζαν ότι κάτω από το επιμηλητήριο ναι. ε, υπάρχει ναός ναι, και ναι. έχει χτιστεί η πολυκατοικία πάνω στο ναό Υπάρχουν περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν τα γνωρίζουμε τα εκκλησία. Σας σα λέω, δεν ξέρω, είστε δημοσιογράφο. Κάντε ένα γκάλωπ μια μέρα. Ποιο γνωρίζει να ξεναγήσει ένα ξένο στα κλεισάκια της τη Καστοριά, ή ποιο τα γνωρίζει στο σύνολό του. Αυτό είναι, είναι ένα είναι. θέμα πραγματικά την ώρα που βαδίζουμε και προ το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Yeah. Θα γίνει και το συνέδριο κάποια στιγμή του θρησκευτικού τουρισμού yeah. στην yeah. Καστοριά, με όλε τι προοπτικέ μπορεί να έχει. Οπότε Καλό θα είναι να προετοιμαστούμε λίγο και εμεί από την ναι. δική μα πλευρά. Και νομίζω αυτό το ότι τα παιδιά θα ασχοληθούν με τα Εκκλησάκια, θα γνωρίσουν καταρχά το θησαυρό που έχουμε μέσα σε Μιλάμε τώρα πλάχνα. για τον διαγωνισμό λοιπόν για ναι. τα Εκκλησάκια. Και σε αυτό. απευθύνεται πού ε, Απευθύνεται δεν είπαμε. σε όλα τα σχολεία. Α, και δημοτικά και, και γυμνάσια. Δημοτικά και γυμνάσια και, και ειδική αγωγή. Άρα λοιπόν το θέμα του είναι να γράψουν για κάποιο από αυτά τα Εκκλησάκια όποιο θέλουν. Όχι, θα, αν θέλετε να είναι και δίπλα μας. έχω εδώ τον πατέρα Στέφανο να σα εξηγήσει. Ο πατέρα Στέφανο να μα τα πει, λοιπόν. Ναι. Πατέρα Στέφανο, καλημέρα και σε εσά. Καλημέρα. Πατέρα Στέφανο, να μα πείτε ακριβώ πώ θα γίνει και εδώ ο διαγωνισμό, λοιπόν. Τι θα γράψουν τα παιδιά για τα κλεισάκια. Καταρχά, έχει, έχει σταλεί από το Υπουργείο Παιδεία στι διευθύνσει όλων των σχολικών μονάδων η προκήρυξη του διαγωνισμού και από εκεί εκπαιδευτικοί ανακοινώνουν στην τάξη, εφόσον ενδιαφέρονται, να υιοθετήσουν σε εισαγωγικά ένα μνημείο. Τι μπορούν να κάνουνε. Α, να υιοθετήσουν ένα μνημείο. Ε, σε εισαγωγικά, να υιοθετήσουν ένα μνημείο. Ε, εδώ, τουλάχιστον μέσα στο, στον κορμό της πόλης, ε, μπορούν τα παιδιά να, να προσέξουν, να εντοπίσουν ε, με ποια και γετριάζει το σχολείο τους. Μάλιστα. Και μια, η, η κάθε τάξη να επιλέξει ένα ε, σχολείο. Και εφόσον, ας πούμε, έκλησάκι. ένα, ένα συγγνώμη. Ε, ε, και, από εκεί και πέρα θα γίνουν κάποιε επισκέψει ε, μέσα στο ωράριο του, του σχολείου και εκεί θα εντοπίσουν κάποια στοιχεία. Μπορούν να εντοπίσουν την αρχιτεκτονική, την, ε, τη ζωγραφική, τη θεολογία των εικόνων τη λειτουργική χρήση. Ε, να πάρουν μια συνέντευξη από την οικογένεια που προσέχει και φροντίζει το κλεισάκι ή από κάποιον αρχαιολόγο ή από τον εφημέριο του ναού. Και από εκεί να βγάλουν ελεύθερα, δηλαδή υπάρχει μεγάλο εύρο, να, να κάνουν μια ε, ομαδική εργασία είτε με την ιστορία του ναού, είτε με τη χρήση του ναού, είτε να, κάνουν, να επιλέξουν να κάνουν μια ξενάγηση ε, στο κοινό και να, να την αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Και αυτό έχει ως σκοπό τα παιδιά να δεθούν με ένα ναό, αλλά και όταν θα μεγαλώσουν να θυμούνται κάποια στοιχεία, την ιστορία του ναού και, και πολλά άλλα. Και όχι μόνο να τον φροντίζουν όταν μεγαλώσουν λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν ήδη άνθρωποι ναι. στην Καστοριά που, έχουν, που το κάνουν αυτό. Δηλαδή, ε, ε, έχουν υιοθετήσει ουσιαστικά επίσης ένα, ένα, ένα ε, ναι, να, 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 να σε αυτόν, και μου... τον φροντίζουν, τον καθαρίζουν, τον ανοίγουν. Αν μου επιτρέπετε αυτό είναι ένα, ένα από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις που είχα από την Καστοριά, από τις πάρα πολλές που είχα, ότι εδώ είδα αυτό που και μάλιστα υπεύθυνο γι' αυτό είναι εδώ ο πατέρα Στέφνος για τα κλεισάκια του Μητροπολιτικού Ναού, ότι κατά πα, πατροπαράδοτο τρόπο ε, τα εκκλησάκια περνάνε από οικογένεια σε οικογένεια και τα φροντίζουν. Ξέρω ανθρώπου που μου τα η μάνα μου. Και βλέπω τη συνεργασία τη πολιτείας με, με τι υπηρεσίε τη, την αρχαιολογική υπηρεσία, τη εκκλησία με τι ενορίες και του εφημερίου, και του λαού που προσέχουν τα κλεισάκια και εκκλησιάζουν, γιατί δεν είναι νεκρά Σωστά. Αυτά. Σωστά. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό: Ήρθε 12 η ώρα, και αμέσω μετά έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε. όπω επίση και μηνύματα των ακροατών μα. <laughs> επίση, να σα διαβάσουμε και ερωτήσει του. Σε λίγο και πάλι μαζί. Και εμεί συνεχίζουμε την εκπομπή μα. Ενώ πάντα μαζί μα είναι εδώ ο Μητροπολίτη Καστοριά κ. Καλίνικο και ο πατέρα Στέφανο. Μιλάμε για διάφορα θέματα που αφορούν την τοπική μα εκκλησία και είχαμε μείνει ε, στο διαγωνισμό για τα εκκλησάκια για τα οποία ο πατέρα Στέφανο θα μα δώσει και επιπλέον στοιχεία. Καταρχήν, καταρχά να, να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα δεν είναι μόνο τοπικό. Είναι πανελλήνιο, mm -hmm. γι' αυτό και έρχονται και συμμετοχέ και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν, υπάρχει ενδιαφέρον. Α, από... Και από, την από... Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα σχολεία εδώ τη περιοχή, κυρίω από τα δημοτικά. Έρχονται συνεχώ αιτήσει. Και υπάρχουν και αιτήσει από Τρίκαλα, από Αθήνα, από Ιτολοκαρνανία, από Θεσσαλονίκη. Ε, κάποια από αυτά θα κάνουν το πρόγραμμα εξ και κάποια διαζώσει. Δηλαδή θα οργανώσουν εκδρομέ με διανυκτέρευση για να επισκεπτούν το εκκλησάκι το οποίο θα έχουν σε εισαγωγικά υιοθετήσει. Μάλιστα. Απλώς και να, σε... να πω σε αυτό να συμπληρώσω το πατέρα. Ναι, σας ότι ναι. το πρόγραμμα για διάφορου τεχνικού λόγου δεν προκυρήθηκε από την αρχή του έτου, το Σεπτέμβριο, ε, αλλά λίγο αργότερα, προ τον τέλειο Οκτωβρίου. Οπότε ε, είχαν ήδη δηλώσει τα σχολεία τα προγράμματα που ενδιαφέρονταν. Αυτό δημιούργησε μια καθυστέρηση, αλλά ε, ε, είμαστε ευχαριστημένοι για τη μέχρι τώρα συμμετοχή για να μπορέσουμε και εμεί να διαχειριστούμε τα σχολεία αυτά, να είναι ένα συλλογικό αριθμό. Και του χρόνου θα νομίζω ότι θα υπάρχουν ακόμα περισσότερε συμμετοχέ. Γιατί και εμεί τώρα θέλουμε να δούμε πώ θα ξεναγήσουν οι κληρικοί, πώ θα συνεργαστούμε με την εφορία αρχαιοτήτων. Ναι, είναι ένα μεγάλο οποίο... project αυτό. Το οποίο νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Αν δείτε το πρόγραμμα όμω όπω έχει ανακοινωθεί και το έχουν συγκροτήσει εκπαιδευτικοί, γιατί εμεί συνεργαστήκαμε με την. Πρωτοβα... Με, τη διεύθυση... με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαιδεύσεις του νομού μας και αυτοί μα έδωσαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ε, κατάρτισαν το πρόγραμμα, και όταν το στείλαμε στο Υπουργείο, αυτοί δεν συμπλήρωσαν τίποτα, λέει είναι σχεδόν τέλειο. Και α, οι ίδιοι από το Υπουργείο μα είπαν να μα πρότειναν να το βάλουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου και οι ίδιοι μα πρότειναν να γίνει πανεθνικό. Εμεί το είχαμε μόνο για τα σχολεία τη Καραστοριά. Και που... ήταν πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πήγε για όλη την Ελλάδα. Για πρωτότυπο, ναι. Με αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη και να πείτε. Να για να πω το ότι στο μέλλον πισάχε. οι διαγωνισμοί αυτοί θα εμπλουτίζουν, θα αλλάζουν. Μπορεί να γίνει ένα διαγωνισμό βίντεο μια άλλη χρονιά, μπορεί να γίνει ένα διαγωνισμό ταινία μικρού μήκου κτλ. Και, και έχει πάρα πολλέ δυνατότητε. Πάρα πολλέ δυνατότητε από την παραγωγή που θα κάνουν τα παιδιά μέχρι να έρθει κάποιο μεγάλο εδώ στην πόλη μα και να τον ξαναγύσουν όχι εγώ ή κάποιο αρχαιολόγο, αλλά τα ίδια τα παιδιά. Να το ξαναγυρίσουν σε αυτά τα μνημεία μα. Ε, νομίζω ότι είναι και περίτω να πούμε ότι όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί έχουν και σαν στόχο, καταλαβαίνω, και τα παιδιά να μείνουν πολύ κοντά στην Εκκλησία, να του προσελκύσει το ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, αλλά και τι πλούτο έχει και αυτό ο τόπο που ζουν. Φαντάζομαι ότι. Ναι, νομίζω αυτά ε, που είπα τα... στην αρχή ε, τη ε, εκπομπή ε, μα ήταν ε, και τα φίνητρά μου. Ναι. Λοιπόν, ε, πάμε σε ένα ακόμη θέμα. Ενώ στέλνουν και οι αγροτέ μα επαναλαμβάνουν τι δικέ του ερωτήσει θα τις πούμε στο τέλος στον επίλογο αυτής της συζήτησης. Γυροκομείο. Είχαμε αναφερθεί και είχατε αναφερθεί στην κρισιμότητα του γυροκομείου, της, της κατάστασης του γυροκομείου στην Καστοριά. Ναι. Ε, λόγω των οικονομικών κυρίως δεδομένων που πια οι πόροι δεν υπάρχουν και όλες οι καινούργιες αδειοδοτήσεις που χρειάζονται ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται με τα καινούργια δεδομένα δυσκολεύουν πάρα πολύ στο να μείνει το γυροκομείο. Ήθεστε ο, τη Μητροπολίτη να είναι και ο πρόεδρο του γεροκομείου, επικεφαλή του γεροκομείου. Ναι. Από τότε που είχατε φέρει το θέμα στην επιφάνεια μέχρι και σήμερα, έχει αλλάξει κάτι προ το καλύτερο, παραμένει στάσιμη η κατάσταση. Θα θέλατε να σα δώσω μια είδηση, αλλά μην αναφερθώ πολύ στο γεροκομείο. Ε, έχω προγραμματίσει και το λέω τώρα σε εσά ότι λίγο πριν τη λήξη αυτού του έτου. Θα δώσω μια συνέντευξη τύπου για το γεροκομείο. μόνο για το γεροκομείο. Μόνο για το γυροκομείο και θα είναι παρόντα και τα άλλα μέλη. Ε, απλά να σας πω ότι τα θέματα είναι με... Γενικά το επισκέφθηκα και το γυροκομείο και πρόσφατα και παλιότερα το είχα επισκεφθεί ε, και μίλησα και με τους ε, τροφίμους και με τους εθελοντέ, Ας πούμε ο κύριος Βασίλης Σαμαράς, ο παθολόγος, είναι γιατρό του γυροκομείου εντελώ εθελοντικά με τη διαχειρίστρια, με του νοσηλευτέ. Υπάρχει πολλή αγάπη και πολλή φροντίδα. Και γενικά οι Καστοριανοί το αγαπούν και δίνουν. Το πρόβλημα όμω δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο ότι έχουν ελαττωθεί τα οικονομικά του και δεν βγαίνει ο προπολογισμό. Γιατί εκεί υπάρχει αγάπη, μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα, το πετρέλαιο προσφέρουν, φορεί, ιδιώτε κτλ. Το θέμα είναι στην άδεια. Και καθώ προσπαθούμε να βγάλουμε άδεια, βγαίνουν διάφορα αγκάθια από το γεγονό ότι δεν έχουν γίνει κάποιε διαδικασίε απαραίτητε. Αλλά αν θέλετε, αυτό να το αφήσουμε για να είμαι πιο συγκεκριμένο και πιο ολοκληρωμένο στην συνέντευξη τύπου. Μόνο, μόνο αυτό. Οποία πάμε θα πάμε καλύτερα και, καλύτερα και ή χειρότερα. <laughs> μόνο αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Καλύτερα από την άποψη ότι θα, αν πάμε προ τη λύση του θέματο, που αυτό θα, είναι, θα μα λύσει καλύτερα. και τα χέρια. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, συνέντευξη τύπου ειδικά για το γεροκομείο μέχρι το τέλο αυτή τη χρονιά. Ναι. Τώρα, έχουμε και το μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτη Καστοριά, του προκατόχου σα. Ναι, το, το, έχουμε ορίσει να γίνει, επειδή μία Κυριακή είναι Χριστούγεννη, η άλλη Κυριακή είναι Πρωτοχρονιά. Πότε θα γίνει, θα γίνει ακριβώ τη μέρα που κοιμήθηκε, 25-29 Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου. 29 Δεκεμβρίου. Έχουμε ήδη Είναι ακριβώ την ημέρα λοιπόν θα γίνει. Ναι, έχουμε στείλει δελτία τύπου σε όλε τι ιερέ Μητροπόλει. Προ το παρόν ξέρω ότι μου έχουν ειδοποιήσει τρει-τέσσερι Μητροπολίτε τουλάχιστον να έρθουν. Βεβαίω μπορεί να έρθουν και κάποιοι χωρί να ειδοποιήσουν, ένα λίμωνο. Και βεβαίω θα κληθούν και όλε οι αρχέ κτλ. για να τιμήσουν Τιμήσουμε τον Μητροπολίτη που την... που εργάστηκε 25 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά. Πολύ αποδοτικά. Ε, σε εξέλιξη και ο έρενος τη αγάπη. <laughs> ε, ναι, και η πάση γίνεται μετά από πολύ καιρό βγαίνουν, Βγήκαν οι εθελοντές Ξέρετε σεβασμό ότι πριν απαντήσετε ναι. Γενικά τις τελευταίες μέρες βλέπετε τι γίνεται Είδαμε τι γίνεται με την Κιβωτό ναι. Ας πούμε του κόσμου ναι. Με τον πατέρα Αντώνιο εκεί Είδαμε δημοσιεύματα Ακόμη και για το χαμόγελο του παιδιού Γενικά Βέβαια είχαμε και εκεί τις απαντήσεις Αλλά γενικά βλέπουμε ότι ε, Υπάρχει πια έτσι Μετά από όλα αυτά που βλέπει ο κόσμος μια δυσκολία στο να βοηθήσει Δεν ξέρω Βέβαια. αν θα Υπάρχουν. το παρατηρήσετε κι εσείς και Τι εσείς. να εμπιστευτεί και τι να μην εμπιστευτεί ο Έχετε δίκιο σε αυτό Κοιτάξτε ε, Εγώ αυτό που λέω είναι ότι Εμείς σαν εκκλησία έχουμε κάποιο Έχουμε μια μεγάλη παράδοση Και έχουμε και έναν έλεγχο Όλα εγώ δηλαδή Ότι θα κάνω τον έλεγχο δεν το κρατήσω ο καλλινίκος Έχω ένα ολόκληρο Σύνδεσμο Ένα συνεργάτης Μάλιστα και επίσης έχουν τους εφημερίους οι οποίοι κάνουν μαζί με τους εθελοντές κάνουν αυτή την συλλογή των χρημάτων για τους έρανο αγάπης και αυτό πηγαίνει σε βάθος χρόνου και όλο αυτός υπάρχει ένας έλεγχος και μια παράδοση δεν είναι μια φούσκα τώρα υπάρχει κίνδυνος κάτι να γίνει μια φούσκα πότε όταν δεν υπάρχει ο έλεγχος mm -hmm. και δεύτερον όταν κάποιος αυτονομείται στην αυτονόμηση υπάρχει κίνδυνο. Πάντοτε όχι από τα κίνητρα του ίδιου, αλλά μετά μπλέκουν πολλά θέματα. Μπλέκουν πολλά θέματα και δεν θέλω, αν θέλετε, μπορεί να κάνουμε. Εγώ δεν το, αυτό το θέμα δεν το φοβάμαι. Αν θέλετε να κάνουμε και μια εκπομπή για δικαιωματό, εγώ δεν θα πω όχι. Ε, γιατί ξέρουμε και υπολογίζουμε και βλέπουμε τι γίνεται προτού να διαρριγνύουν, πριν αρχίσουν να διαρριγνύουν τα αιμάτια του, κάποιοι που όφελαν να γνωρίζουν. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα ε, γιατί δεν γινόταν έλεγχοι 20 χρόνια τώρα, Οι συνάδελφοί σα που ε, πρότειναν και. Γιατί δεν είχαν πρόβαλαν... καταλάβει τίποτα μέχρι τώρα. Ήταν, ήταν αφελεί. Όχι μόνο δεν είχαν καταλάβει κάτι, βοηθούσαν όσο μπορούσαν ήταν, και αυτοί. Ηταν αφελεί. Άρα λοιπόν, πόσο κόσμο θα. Νομίζω ότι. Και επίση εδώ ποσο κόσμος θα ε, νομιζω αστεί... και, και ένα. Επαναλαμβάνω, έχουμε και ένα, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όχι μόνο τώρα που είμαι τις ημέρες μα. Αλλά όλο αυτό το καιρό είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και οι συνεργάτε του έχω, τουλάχιστον εγώ του εμπιστεύομαι και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα δίκτυο δηλαδή συνεργατών που είναι δύσκολο εκεί mm -hmm. να γίνει ε, κάποιο λάθο. Ένα ανθρώπινο λάθο μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί δύσκολο να γίνουν αυτά που βλέπουμε. Πότε ολοκληρώνεται τώρα το Τα οποία τώρα, τα βλέπουμε, λοιπόν. να πω, είπατε για το Κιβωτό και είπατε για τη φλόγα αλλά είδαμε και κάποια άλλα χρήματα μαύρα να κυκλοφορούν σε σακούλες. <laughs> Εντάξει, <laughs> δηλαδή <laughs> τι θα κάνουμε, θα καταργήσουμε και την πολιτική. Το χρήμα, όπως λέγει ο Λάζος, μας ταύρωσε και το Χριστό, όπως καταλαβαίνετε. ναι, γι' αυτό και ο Άγιος Καλίνικος, το οποίο έχω το όνομα, είναι ο Άγιος που αγίασε με το τρίπιο πορτοφόλι του. Και όταν mm. κοιμήθηκε, ακόμα και αριστερές εφημερίδες είπαν ότι κοιμήθηκε ένας φτωχός ιεράρχης και εγώ αυτό έχω πρότυπο και νομίζω ότι πάρα πολλοί ιεράρχες και οι κληρικοί κάνουν αυτό το έργο εντελώς σαν Πότε ολοκληρώνεται ο έργος της αγάπης? Ε, την παραμονή των Χριστουγέννων. Την γιατί παραμονή των Χριστουγέννων. Πώ ακριβώ το... γίνεται για να. Πάνθος... Γιατί και ο κόσμο δυσκολεύεται να ανοίξει τα σπίτια. Πώ θα καταλάβει ότι κάποιο έρχεται για τον έρανο τη αγάπη. <laughs> ε, αυτό είναι αλήθεια. Στα, στα χωριά είναι πιο εύκολα, στι μικρέ ενορίε. Ναι, γιατί γνωρίζουμε και γνωρίζουν και πηγαίνουν και ο ειρέσει μαζί. Ναι. Εδώ σε κάποια πηγαίνουν οι ειρέσει, σε κάποια πηγαίνουν μόνο οι κυρίε. Τώρα, ναι. βεβαίω γνωρίζουν ότι έχουν και κάποιο χαρτί μαζί του, αν κάποιο είναι δύσπιστο. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που υπάρχει στο, στο λαό, και δεν χρειάζεται να νιώθουν ενοχέ αν κάποιο δεν έχει να δώσει. Δεν τη χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται όμω αυτό για να γιατί υπάρχει αυτό μεγάλη ανάγκη. Ας πούμε, το, Όλα τα χρήματα με... το ώστε, αγάπης, που σχεδόν τον Ένα πάνει. μεγάλο ποσό που από... μα είχαν υποσχεθεί, αλλά αυτοί που θα μα το έδιναν ήταν από την Αμερική. Ακόμα δεν συνεδρίασαν, μα το υπόσχεθηκαν μετά. Και του πιστεύουμε βεβαίω μετά τα Χριστούγεννα. Uh -huh. Όλο αυτό το ποσό πηγαίνει ε, καταρχά στο συσίτιο. Που γίνεται 270 μερίσει καθημερινά. Αυτό όποιο θέλει. Και προκαλώ, δηλαδή όποιο θέλει. Όχι ε, όποιο να έρθει και να βοηθήσει. <laughs> Ακριβώ ο δημοσιογράφο mm. να πάει να δει τι γυναίκε που εθελοντικά καθημερινά μα Να μετρήσει. Δει, να δει, να δει. μετρήσει. Πόσε μέρε είναι, είναι περισσότερε, είναι λιγότερε. Και επίση στα δέματα που δίνουν, γίνονται τώρα 1200 δέματα σε οικογένειε κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα δίνονται 1200 δέματα. Να πάει κάποιο να τα δει, να τα μετρήσει, να βοηθήσει όπω λέτε. Και σε αυτό βεβαίω ευχαριστούμε και τους χορηγού. Ευχαριστούμε το Δήμο Καστοριά που φιλοξενεί την, σε κάποιε αποθήκε του στη όλα αυτά τα υλικά που προσφέρουμε ω δέματα. Την αντιπεριφέρεια που βοηθάει και όλου του χορηγού. Επίση πρέπει να σα πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σε οικογένειε. Α πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μας ένας σύλλογος γονέων απευθύνθηκε στην αντιπεριφέρεια, στην αντιπεριφέρεια, απευθύνοντα στην εκκλησία, γιατί έπρεπε να λυθεί ένα πρόβλημα έλλειψη ε, κρέατο για κάποιε οικογένειε. Και αυτό δεν μπορούσε να λυθεί μέσα από τι άλλε δομέ, διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν κρέα, έχουν μόνο μακρά διαρκέ τρόφιμα και αυτό το έκανε η εκκλησία. Υπάρχουν παιδιά, πρόσφατα δώσαμε χρήματα σε κάποιο παιδί το οποίο είναι καρκινοπαθή και είναι στο σχολείο, είναι στη ηλικία 14 χρονών και έχει πάρα πολλές ανάγκες και πάρα πολλές ανάγκες οι οποίες ε, είναι καθημερινές αλλά κυρίως εκεί που δίνονται είναι αυτά, επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα έξοδα δεν είναι εύκολο να μαζεύεις 270 μερίδες και να δίνεις θεματικά κάτι... Φτάνουν τα χρήματα που Ρεστά. συγκεντρώνται από τον έρνο της αγάπης ε, Δεν φτάνουν εννοείται ότι δεν φτάνουν αλλά συγκεντρώνουμε υπάρχει τώρα ένας επώνυμος Τι ε, 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 ποσό περίπου να σα πω την αλήθεια, πρώτη φορά θα γίνει αυτό ε, το ημερολόγιο. Ναι, Και θα περιμένω και εγώ τα αποτελέσματα. Νομίζω πέρσι δεν είχε γίνει λόγω κορονοϊού, είχε... δεν είχε γίνει, δεν είχε Είναι γίνει. πρώτη φορά που θα δω εγώ τα αποτελέσματα, τι θα έχουμε. Αλλά υπάρχει τώρα ένα επώνυμο και έφορο πατριώτη μα, ο οποίο μα έχει πει: Όποτε θέλετε, θα στέλνω ένα φορτηγό με τρόφιμα. Μάλιστα. μάλιστα. Τώρα, ε, θέλετε να δούμε και κάποιε από τι ερωτήσει των ακροτών μα. Καλά, θέλετε, η Αγία ναι. Κυριακή έχει, πάει, έχει στείλει και μήνυμα επίση, πρέπει <laughs> να, <laughs> να πούμε νομίζω το απ απαντήσαμε από την αρχή, ήταν το πρώτο μα θέμα. Όμω παρόμοια θέματα βλέπω ότι έχουμε και από άλλα χωριά. Ναι. Δηλαδή, εδώ μα μας στέλνει μήνυμα η Εκκλησιαστική Επιτροπή τη Λάγκα. Ναι. Λένε ότι δεν θέλουν να φύγει ο παπά του. Υπάρχει <laughs> κάποιο θέμα εκεί. Είναι ο πατήρ Γεώργιο που θα πάει στην Αγία Κυριακή. Α, ήταν στη Λάγκα. Μισό λεπτάκι τώρα. Τι γίνεται εδώ τώρα. Δηλαδή, τώρα είναι στη Λάγκα. Από εσύ το θέμα. <laughs> ο άνθρωπο αυτό 17 χρόνια πηγαίνει από την Αγία Κυριακή στη Λάγκα και στο Βράχο. Άρα Το λοιπόν ένας... αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν θέλουν να τους φύγει ο παπάς που θα πάει ναι. στην Αγία Κυριακή. Ναι, ναι. Από τη μια μου αρέσει και όλο αυτό, Αλλά γιατί δείχνει α... την ίδι, ανάγκη ήδι, των ανθρώπων. Ήδη έχουμε ορίσει να πάει άλλος. Ε, άρα λοιπόν τι θα γίνει εδώ τώρα, η Λάγκα πώς θα καλυφθεί αφού θα πάει ο παπά... Γι... Γιώργος δεν, λέω, να... δεν λέω το όνομα του ιερέως που θα πάει. Έχω υπογράψει ναι. το χαρτί. Όταν θα έρθει, γιατί του έχω πει να. Ε, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν μπορείς να έρθει να το πάρει, να το πάρει στα χέρια του. Όταν το πάρει στα χέρια του, μπορώ να πω το όνομα. Αλλά θα πάει ήδη άλλο ιερέα. Έχουμε ορίσει άλλον ιερέα να αναλάβει τη λάγκα. Άρα ίδιο, είπατε, πατέρες, επειδή ο Παπαγιώργη Παπα θα πάει από, το... από, από το... τη λάγκα, λάγκα στην Κυριακή. Αγία Κυριακή και πιθανά να έχει πάει ήδη, να έχει κατασταθεί και να είναι και τα Χριστούγεννα εκεί. Λογικά για τη Λάγκα θα υπάρξει για τα Χριστούγεννα νέο ιερέα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στην αυγή μα λένε εδώ, μα τηλεφώνουν για την αυγή. Υπάρχει μια εκκλησία έξω από το χωριό, Άγιο Αθανάσιο. Είναι πεσμένη χρόνια. Ναι. Δεν την έχει φτιάξει ποτέ κανεί. Αν για τέτοιου ζητήματα ρωτάνε, θα ενδιαφερθείτε σε βασμιότητα. Ρωτάνε από την αυγή. Εννοείται. Εννοείται. Κοιτάξτε. Ένα-ένα. Εγώ γύρισα όλα τα, όλα τα χωριά, Με... αλλά δεν γύρισα όλε τι εκκλησίε και όλου του ναού. Αλλά για αυτά τα θέματα εννοείται ε, α, θέλει μια διαδικασία. Σε αυτό ήδη μας έχει βοηθήσει η περιφέρεια, ε, ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα με, με κάποιες βέβαια γραφειοκρατικές δυσκολίες που συντηρούνται οκτώ ναοί τη Μητροπόλεως μας και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη για αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι ε, σε αυτό και, και παραλαμβάνω τον ευχαριστούμε πολύ γιατί χρειάζεται να γίνεται μια μελέτη και μετά να βγει κάποιο πρόγραμμα. Ή αν δεν είναι παλιό ο ναό, να γίνει βέβαια με τον έρανο των ανθρώπων των κατοίκων. Mm -hmm. Τώρα, εφόσον είναι ο ναό παλιό, υπάρχει αυτό το είτε με το συγκεκριμένο μου λέει εδώ ο Πατέρα Στέφανο. από την Αυγή. Υπάρχει φάκελο και είναι Α, μέσα υπάρχει σ... υφάκελος. Υπάρχει φάκελο και είναι μέσα στα αιτήματα των ναών για χρηματοδότηση και Ωραία. για. Θα πρέπει να κάνουμε μια στάση ακόμη για το διαφημιστικό μας. θα γυρίσουμε και θα πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα, αλλά και το μήνυμα σα κλείνοντα. Για τα Χριστούγεννα, σεβασμιότατε. Και πατέρα Στεφάνε. Λοιπόν, σεβασμιότατε. Ε, πρέπει να πω ότι ενώ στο πρώτο κομμάτι ερχόταν όλα τα μηνύματα από την Αγία Κυριακή, στο τελευταίο κομμάτι έρχονται όλα τα μηνύματα τη Λάγκα. Μάλιστα λένε ότι θα έρθουν και αύριο από τη Μητρόπολη οι κάτοικοι εκεί. Καταρχάς Τι χ... συμβαίνει με τη Λάγκα Καταρχάς τώρα. Καταρχά το χαίρομαι, γιατί αυτό δείχνει ότι είναι αγαπητό ο πατέρα Γιώργιο από την. Ε νωρία την οποία το παίρνουμε. Έχει γίνει μια παρεξήγηση εκεί. Ναι. Επειδή κάποιο είχε ένα παράπονο, πατούν oh, παντού γίνεται αυτό. Ε, και νομίζω ότι εγώ το κάνω κατά κάποιο τρόπο δυσμένη μετάδοση. Δεν είναι έτσι. Είσαι έτσι τον εκτιμώ. Ναι. Και αυτό είναι μια μετάδοση το οποίο και αυτός είναι καλό γι' αυτό γιατί είναι 17 χρόνια, επαναλαμβάνω, ήταν μακριά από την. Από, το, από την Αγία Κυριακή και είναι θα πάει στην πατρίδα του και στην ιεροπηγή Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι άδεια η Ιδιποταμία, έγινε αυτό το τράμπλ Ο τη Ιεροπογή πήγε στην ποταμία ήδη η Αγία Κυριακή ήταν κενή, όπω το είπατε, ενώ είχε πέντε ιερεί, και έπρεπε ένα από του πέντε, ο Πρεσβύτερο, να πάει στην Αγία Κυριακή. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Εγώ όμω χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό γιατί φαίνεται ότι ήταν. Ναι, αγαπητός, πραγματικά είναι. Ξάφνιασμα για μα έχει γίνει ένα πανικό με μηνύματα από τη Λάγκα. Αγαπητός, δηλαδή αγαπητός, δεν μπορώ να και αυτό είναι. εδώ με χαροποιεί γιατί Ωραία. έχω να κάνω με έναν καλό ιεράρχο. Α διευκρινίζεται για λοιπόν το για, για το τι συμβαίνει και εκεί, ναι, γιατί ναι. ήταν πάρα πολλά. Ό, όλο το υπόλοιπο κομμάτι των μηνυμάτων από ό,τι βλέπω εδώ είναι πολλά. Ε, Μάλιστα. Με τη Λάγκα έχω και πάρα πολύ καλέ αναμνήσει από το καλό. Ελπίζω να λυθούν όλα τα θέματα και για τη Λάγκα. Δεν υπάρχουν θέματα για λύση. Είναι όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντα, γιατί ο χρόνο σα τώρα σα κρατάμε και λίγο παραπάνω, ε, το μήνυμά σα για τα Χριστούγεννα. Είμαστε στη βδομάδα των Χριστουγέννων. Περιμένουμε τη γέννηση του Χριστού. Τι θέλετε να πείτε προ τον κόσμο μα, προ τον κόσμο τη Καστοριά, τέτοιε άγιε μέρε. Ε, Καταρχά, πριν το μήνυμα, μία διευκρίνηση για να μην είμαστε ακριβεί. Ναι. Γιατί με ρωτήσατε για το κλεισάκι του Αγίου Αθανασίου στην Αυγή. Ναι. Και, ναι. και είπα εδώ, επειδή μου γράψει στο χαρτί, δεν μπορούσε να μου μιλήσει ο πατέρα Στέφανο, γιατί υπάρχει φάκελο η, η αλήθεια είναι ότι έχω προκαλέσει τους, στις ιερατικές συνάξεις, δύο ιερατικές συνάξεις ναι. που κάναμε, όλους τους ιερείς όπου υπάρχουν ανάγκη για να κατασκευή ιερών ναών να μου το δηλώσουν με μια μικρή έκθεση τεχνική ώστε να σχηματιστεί ένας φάκελος όταν θα πάω... Και ένα και καμπαναριό προ... στο Βέργα είχαμε ναι, πει μια αυτό, μέρα. Αυτό, και ένα α... καμπαναριό στο Βέργα. Είναι από το, το μοναδικό χωριό που δεν έχει καμπαναριό. Ναι, αυτό έχω προκαλέσει με, στις δύο ιερατικές συνάξει να φέρουν οι εφημέρειε, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω όλα αυτά, και να μου, ώστε να σχηματιστεί φάκελο για να κατατεθεί στι υπηρεσίε ό,τι μπορεί να κάνει βεβαίω η ενορία και μπορεί, Άρα η ακριβολογία για αυτό το θέμα είναι ότι έχει προκληθεί κάθε ενορία ο εφημέριό του να, μην να ενημερώσει για θέματα συντήρηση ιερών ναών. Αυτή είναι το ακριβές. Τώρα για το άλλο που με ρωτήσετε για το μήνυμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια είναι αυτό που είπα και στους χριστιανούς και στους όλους είναι, Να μην μας κλέψουν τα Χριστούγεννα Γιατί τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που δείχνει την αγάπη Πέρασαμε του, δύσκολα τα τελευταία χρόνια Την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο έχει πολύ μεγάλο θεολογικό νόημα Και καμία φορά ξέρετε τα μεγάλα και τα σοβαρά μας διαφεύγουν Και μένουμε λίγο στην επιφάνεια Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι να μην μας κλέψουν τα Χριστούγεννα πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι άνθρωποι μιλάνε για αγάπη. Ε, δεν υπάρχει η τελεία αγάπη, είναι η αγάπη προς τον εχθρό και δεν υπάρχει κανένας άλλος πάνω στη γη που να έχει μιλήσει για αγάπη στον εχθρό. Κανένας, εκτός από τον Χριστό. Όχι μίλησε, την εφάρμοσε. Και γι' αυτό και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης, λέει δύο χρόνια μετά από τη γέννηση του Χριστού, τη βλέπουμε, συγκρούσεις σε κάθε επίπεδο, κάθε μορφής πόλεμοι, κοινωνικέ συγκρούσει, εθνικέ συγκρούσει, οικογενειακέ, προσωπικέ. Σε αυτόν τον κόσμο των συγκρούσεων, ποια είναι καλύτερη εντολή από το να αγαπάμε τους εχθρού μα, και λέει μετά, γιατί ο κόσμο φοβάται τον Χριστό, γιατί αυτό είναι το Φοβάται τον Χριστό που του είπε να αγαπάει του εχθρού. Αλλά δεν υπάρχει, λέει, υπάρχει καλύτερη εντολή από αυτήν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βάθος-βάθος της αγάπης το Χριστουγέν, όχι μια επιφανειακή αγάπη που το πρωί αγαπάω κάποιον και το βράδυ το μισό, το πρωί του λέω καλημέρα και το βράδυ του σκάβω το λάκκο. Όχι αυτό. Και να πω και κάτι άλλο όσον αφορά και τα φιλανθρωπικά που γίνονται αυτές τις μέρες, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε ως ένα άλοθη του καπιταλισμού. Δηλαδή υπάρχει η συγκέντρωση του πλούτου σε λίγου πλουσίου. Δεν μιλάω για τη τίμη εργασία, μιλάω για αυτού που αποκτάνε πλούτο από εμπόριο όπλων, από διάφορε άλλε εργασίε, από τα χρηματιστήρια και όλα αυτά. Και ω άλοθη θυμούνται μία φορά το χρόνο να δίνουν κάποια χρήματα στου φτωχού, να, να λένε ότι έχουν ε, φιλάνθρωπα αισθήματα. Εγώ θεωρώ ότι η φιλανθρωπία των Χριστουγέννων πρέπει να διέπει όλη μας τη ζωή, μα όλη μας τη ζωή και να αγαπάμε τον άλλον ως αδελφό μας. Αυτά τα δύο μηνύματα επαναλαμβάνω δεν είναι επιφανειακή εορτή, μιλάει για το βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης γιατί η υπόσταση της ανθρωπίνης ύπαρξης είναι η αγάπη και η τελή αγάπη μας τη δίνει ο Χριστός και ότι πρέπει, ο, οφείλουμε, εμείς το έχουμε οι Ρωμοί, το έχουμε οι Ρωμοί, γι' αυτό λέω να μην μας κλέψουν τα Χριστούγεννα, το έχουμε οι Έλληνες, οι Ελληνοορθόδοξοι, ότι προσπαθούμε να είμαστε φιλάνθρωποι όχι εξωτερικά, αλλά μέσα βαθιά στην καρδιά μας. Γι' αυτό και τελικά ο έρανος της αγάπης που γίνεται με τον οβολό του πτωχού είναι πάρα πολύ σημαντικός mm. για την Εκκλησία μας. Υγεία και αν θέλετε και λίγο πιο κοινωνικό μήνυμα, εύχομαι να πέσει η ανεργία στους νέους κάτω από το 5% για να μπορέσει να μείνει και κάποιο νέο παιδί στην περιοχή μας, πραγματικά. Ναι. Πρέπει να αναζητηθούν οι ευκαιρίες, εργασίας γιατί αυτό είναι η βάση για το ποια απόφαση θα πάρει καθένας, αν θα μείνει ή αν θα φύγει ή που θα πάει. Σεβασμιότατε, πατέρα Στέφαν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ μαζί μας σήμερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε Σευχόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχόμαστε πραγματικά καλές γιορτές. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Νασί. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλά. Χαίρετε. Καλέ ερωτέ. Καλή προετοιμασία σε όλου του ακροατέ. Είμαστε καλά. Αντένε 936. Σέντρα.com.gr Το ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. Σέντρα.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.